Στα Νόγια θα ανέβουμε. Μάσκα θα έχουμε μαζί μας. Πρέπει να έχουμε μαζί μας ή είναι μάσκα, αν υπονοείται αυτή τη μάσκα, η οποία έχει γίνει πολύ μεγάλος δώρος τώρα τις τελευταίες μέρες. Όχι, δεν χρειάζεται να την έχουμε. Δεν χρειάζεται. Παρά τα αυτά, ωστόσο, είναι ένα είδος προς εξαφάνιση μάσκες από τα φαρμακεία του Ηρακλείου της Κρήτης, σωστά. Και όχι μόνο της Κρήτης, είναι πανευρωπαϊκό, μην πω παγκόσμιο το πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει τεράστια ζήτηση για μάσκες στην Κίνα και καταλαβαίνετε ότι οι εταιρείες έχουν κατευθύνει όλη τους την παραγωγή προς τα εκεί. Είμαστε λίγο υπερβολικοί, έτσι και ως Έλληνες. Κάθε φορά που ακούμε κάτι, πέφτουμε με τα μούτρα πάνω και προσπαθούμε να το εξαντλήσουμε. Είμαστε υπερβολικοί, είναι ένα στοιχείο του Έλληνα αυτό και φαίνεται τώρα και τον τελευταίο καιρό με το συγκεκριμένο προϊόν. Επειδή έχει υποθεί ότι αποτελεί ένα μέσο προστασίας για τη γρήπη ή για τον κορονοϊό, είναι λογικό. Όντως, ίσως αποτελεί. Αποτελεί, αλλά δεν είναι και το βασικό μέτρο προστασίας. Επομένως, δεν δικαιολογείται και αυτός η μεγάλη φασαρία που γίνεται τώρα για τις μάσκες και η μεγάλη ζήτηση που υπάρχει στα φαρμακεία. Η ημερομηνία λήξης υπάρχει στις μάσκες. Αυτές οι οποίες δεν είναι αποστηρωμένες δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Αυτές οι οποίες μπορεί να είναι αποστηρωμένες έχουν. Αλλά δεν είναι το βασικό στοιχείο τώρα αυτό που θα αναζητήσει ένας Ηρακλειώτης όταν θα προσπαθήσει να βρει μια μάσκα. Στο φαρμακείο σας μάσκες έχετε? Έχουμε και είναι λίγες όμως. Είναι λίγες αυτές που έχουν απομείνει? Ακριβώς. Είχαμε τεράστια ζήτηση τις τελευταίες μέρες και δυστυχώς οι εταιρείες δεν μας καλύψαν επαρκώς. Επομένως, τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε λίγο φιδωλοί στο πώς τις δίνουμε και σε ποιον τη δίνουμε. Είμαστε λίγο επιλεκτικοί ώστε να την πάρουν πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι την χρειάζονται. Κύριε Σκουντάκη, είχαμε και πριν από λίγα λεπτά την λήξη του συναγερμού στον Ευαγγελισμό για ένα ύποπτο κρούσμα κορονοϊού. Νομίζω ότι το άγχος έχει έτσι κυριεύσει ακόμα και τους Έλληνες. Τις τελευταίες μέρες, είναι δικαιολογημένος ο θόρυβος που έχει γίνει? Για εμένα αυτή τη στιγμή η δική μου εκτίμηση είναι ότι υπάρχει ένας υπερβολικός θόρυβος. Η γρήπη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, η εποχιακή γρήπη, είναι πολύ πιο επικίνδυνη αυτή τη στιγμή. Έχει υψηλό τρόπο μεταδοτικότητας, βαθμό μεταδοτικότητας. Επομένως έπρεπε να είμαστε πολύ πιο ευαισθητοποιημένοι και προσεκτικοί με τη γρήπη. Δεν είμαστε. Έχουμε λίγο προσανατολιστεί νομίζω τώρα τον τελευταίο καιρό με τον κοροναϊό και προσπαθούμε λίγο να ασχοληθούμε με αυτόν και όχι με τη γρήπη. Δεν αλλάζει βέβαια κάτι τραγικά σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζουμε τον κοροναϊό ή τη γρήπη. Είναι τα ίδια μέτρα προστασίας. Πρέπει όμως να είμαστε λίγο πιο επικεντρωμένοι και τουλάχιστον εμείς οι επαγγελματίες υγείας στο θέμα της γρήπης. Λοιπόν, εμβολιασμός. Εμβολιάστηκαν φέτος περισσότεροι σε σχέση με πέρυσι? Τι εικόνα έχετε? Φέτος πήγαμε πολύ καλά. Είχαμε 3 εκατομμύρια περίπου δόσεις εμβολίων, οι οποίες διατέθηκαν από τα φαρμακεία. Άρα, εμβολιάσαμε περίπου το 1 τρίτο του ελληνικού πληθυσμού. Είναι ένα πολύ ικανοποιητικό νούμερο σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια. Του χρόνου θέλω να είμαστε ακόμα καλύτεροι. Μάλιστα. Έχουν επιφυλάξεις οι ασθενείς, οι πολίτες, αναφορικά με τη χρήση των εμβολίων ακόμα? Όχι τόσο όσο τα παλαιότερα χρόνια. Πλέον νομίζω ότι ο κόσμος έχει ευαισθητοποιηθεί και λόγω και της ενημέρωσης η οποία έχει γίνει από την ιατρική για τη φαρμακευτική κοινότητα. Έχει ενημερωθεί σωστά για τη χρήση των εμβολίων και την ωφέλεια την οποία προσδίδουν. Είναι το βασικό μας όπλο αυτή τη στιγμή απέναντι στη γρήπη. Δεν είναι ούτε οι μάσκες, ούτε τα φάρμακα, τα οποία πολύ πιθανόν υπάρχουν. Το εμβόλιο είναι το νούμερο ένα όπλο μας και πρέπει όλοι όσοι έχουμε κάποια προβλήματα υγείας και ανήκουμε στις λεγόμενες ομάδες υψηλού κινδύνου, κάθε χρόνο να φροντίζουμε να το κάνουμε. Το εμβόλιο αφορά μόνο τους ηλικιωμένους ή αφορά όλα τα άτομα ανεξάρτητα την ηλικία τους? Αφορά σίγουρα όλους αυτούς οι οποίοι είναι άνω των 60 χρονών και αφορά οπωσδήποτε και όλους τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι έχουν συγκεκριμένα προβλήματα υγείας και ανήκουν σε μια κατηγορία υψηλού κινδύνου. Οι γιατροί ξέρουν ποιοι είναι αυτοί και ενημερώνουν σχετικά και τους ασθενείς, όπως άλλωστε η ίδια ενημέρωση γίνεται και στα φαρμακεία, και προσπαθούμε τη σωστή περίοδο, δηλαδή Οκτώβρη-Νοέμβρη, να γίνουν τα εμβόλια, ώστε να είμαστε τώρα αυτή την περίοδο της έξαρσης της γρήπης. Να είμαστε έτοιμοι. Οπότε είναι αργά για κάποιον να εμβολιαστεί αυτή τη στιγμή? Αργά δεν θα το έλεγα. Αν κάποιος δεν έχει εμβολιαστεί και ανήκει στην λεγόμενη ομάδα υψηλού κινδύνου, πρέπει να κάνει έστω και τώρα το εμβόλιο. Θα αποκτήσει ανοσία σε 10-15 μέρες. Είναι 2 εβδομάδες το διάστημα. Επομένως, έστω και προς το τέλος της περίοδου να έχει κάποια προστασία. Μάλιστα. Κύριε Σκουντάκη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτηση. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.